ομιλία, ομολογία Χριστού και νεομάρτυρες έγινε στο εξωτερικό. Βροντοφώνησε ο Χριστός μας και συνεχώς βροντοφωνεί από το Ιερόν του Ευαγγέλιον ότι όποιος πιστός δούλος μου, όποιος γενναίος αθλητής του ονόματός μου, όποιος βαφτίστηκε εις το όνομά μου και έμεινε πιστός και ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, όποιος με κηρύξει Θεόν αληθινών εν σαρκή ελιλιθώτα, όποιος με κηρύξει σταυρωθέντα και αναστάντα δια την αγάπη του ανθρώπου, ομολογήσω καγώ αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Πατρός, ενώπιον των ενουρανείς αγγέλων. Μακάριος και ευτυχής ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, όπου θα ομολογήσει ενώπιον τυράννων, ενώπιον αθέων, ενώπιον ηλιστών και ορθολογιστών την θεότητα του Χριστού μας. Η Εκκλησία μας πιστεύει και ομολογεί ότι μέχρι των εσχάτων χρόνων, μέχρι τη συντελεία του αιώνος, πιστεύει ότι δεν θα εκκλείψουν οι Άγιοι της, ότι θα αναδείξει παιδιά Άγια και άξια στεφάνων. Όπως βλέπουμε, δεν έχουμε ασκητά με άσκηση, με ερημιά. Δεν έχουμε ανθρώπους που να ασκούνται όπως οι παλαιοί ασκητές, που η έρημος ανέδειξε αναρρυθμίτους Αγίους θαυματουργούς και πνευματοφόρους. Εφόσον όμως δεν έχουμε ούτους ασκητά και αγωνιστά, πώς θα πιστέψουμε ότι μέχρι τη συγγελία του αιώνος δεν θα
υστερήσει η Εκκλησία από Αγίους, τι θα είναι οι Άγιοι των εφάτων χρόνων τη στιγμή που δεν παρουσιάζουμε και αυτοί εμείς οι μοναχοί την άσκηση και την αρετή των παλαιών ασκητών και μοναχών. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε ακραδάντως ότι στους εφάτους χρόνους που ήδη εισερχόμεθα και προχωρούμε, οι Άγιοι άνθρωποι θα είναι αυτοί εκείνοι που θα δώσουν τη μαρτυρία του Ιησού μας και θα κηρύξουν και θα φροντοφωνήσουν ότι ο Χριστός μας εσύ ο αληθής Θεός, ο ενανθρωπήσας δια την αγάπη αυτού προς τον άνθρωπο, δια τον άνθρωπο, και εις την ομολογία αυτή θα στεφανώσει και θα αγιάσει. Οι μάρτυρες έδωσαν την καλή ομολογία τους πρώτους χρόνους του χριστιανισμού. Τα θαύματα ήταν πάρα πολλά. Θαυματουργούσαν με την πιο μικρή ευκολία. Υπήρχε πάρα πολύ αγιότητα. Το Άγιο Πνεύμα ήταν κατάμεστο στους ανθρώπους τους πιστούς. Η αρετή εργαζότανε πλούσια. Τώρα όμως εμείς δεν έχουμε αρετή. Εμείς κάνουμε ελάχιστη προσπάθεια και το επίτευγμα της αρετής μας είναι μηδαμινό. Παντού σκοτάδι, παντού πλάνη, παντού απώλεια. Σε όλα τα στρώματα, τόσο της ηλικίας όσο και των θέσεων του κάθε ανθρώπου στην κοινωνία, είναι γεμάτα από αμαρτία και σκοτάδι. Το σκοτάδι αυτό, τόσο της απιστίας όσο και της ηθικής, θα προχωρεί και όσο θα μπαίνουμε προς το τέρμα και την συντέλεια θα αυξάνει. Γι' αυτό και η ελάχιστη αρετή, ο ελάχιστος πνευματικός αγώνας, θα έχει τεράστια αξία ενώπιον του Θεού. Πρώτα ο ένας βοηθούσε τον άλλον προς πνευματικό καταρτισμό. Τώρα ο ένας σπρώχνει τον άλλον προς το κακό, προς την αποσύνθεση την πνευματική. Τίποτε άλλο δεν ακούς μεταξύ των ανθρώπων παρά να συζητούν για την Α, για την Β, για την Γ αμαρτία. Το θέμα βέβαια, η αμαρτία γύρω από την σάρκα επικρατεί και βασιλεύει σε όλους τους τομείς. Ο διάβολος κατόρθωσε με την κακία του, με την πονηρία του, με την πίεση να επικρατήσει στη σκέψη και στην επιθυμία των ανθρώπων. Σήμερα ο υπαριθμόν ένας πόλεμος, ας τον πούμε πόλεμο και ας μην τον μάθουμε ήττα, είναι το σαρκικό φρόνημα. Προσπαθεί να μας λερώσει τη σκέψη, τις πέντε αισθήσεις, τόσο τις σωματικές όσο και τις ψυχικές, και έτσι να μας καταστήσει
βρώμικος, ώστε να μην βρει θέση το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μας, ώστε να εμφορηθούμε την ευλογία του Θεού, να μην δεχθούμε το φύλλο της αγάπης του Θεού, που θα μπορέσει έτσι να μας αναγεννήσει, να μας ζωογονήσει και να μας καταστήσει δυνατούς για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία μέλλον να μας υποδεχθούν στη ζωή μας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αγνίσουμε τον εαυτό μας, να τον καθαρίσουμε μέσα και έξω, και ιδιαίτερα τον λογισμό, διότι από τον λογισμό ξεκινούν όλα τα κακά, τόσο στην καρδιά όσο και σωματικά. Το κακό εξωτερικεύεται δια των μελών του σώματος, αφού προηγουμένως η διάνοια, ο νους γίνουν υποχείρια της αμαρτίας. Όπως βλέπουμε, οι μέλισσες δεν πάνε στα άνθη που δεν έχουν χυμό μέλιτο, αλλά πηγαίνουν εκεί που υπάρχει χυμός, τον οποίο πέρα και κατασκευάζουν το ωραίο μέλι. Και το Άγιο Πνεύμα περιπολεί και όπου βρει διάνοια νου καθαρών, ήσυχων, επισκιάζει και καρποφορεί. Είπε άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστησε. Ποιος είπε πως δεν υπάρχει Θεός? Το είπε ο άφρον. Άφρον είναι εκείνος που δεν λειτουργούν οι φρένες του σωστά. Δεν κυβερνάει η σκέψη σωστά. Δεν έχει κυβέρνηση υγιή. Γι' αυτό κάνει και το λάθος να εκφράζεται και να λέγει πως δεν υπάρχει Θεός. Η πιο μεγάλη βλακεία που μπορεί να πει ο άνθρωπος είναι να πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός είναι μέσα του, τον έχει κάνει άνθρωπο, είναι μέσα στην ψυχή του, αλλά αυτός είναι ξένος προς τον Θεό. Ούτε μία σχέση και συμμετοχή με τον Θεό. Η αμαρτία δημιούργησε τείχος και χώρισε τα, και έκαμε τα πράγματα διεστώτα. Λοιπόν, για να δεχθούμε το Άγιο Πνεύμα, ώστε το Άγιο Πνεύμα να μας κάνει δυνατούς και να μας αξιώσει να ομολογήσουμε την θεότητα του Χριστού μας, θα πρέπει να αγωνιστούμε, να καθαρίσουμε, να δεχτούμε και να ομολογήσουμε και να στεφανωθούμε. Λοιπόν, στους εσχάτους χρόνους οι Άγιοι θα είναι οι ομολογητές, όσοι θα ομολογήσουν, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, ότι ο Χριστός μας εστίν αληθής Θεός εν σαρκή ελληνικότητα. Τόσον οι μάρτυρες των παλιών χρόνων, αλλά έχουμε και τον έφος των νεομαρτύρων. Οι μάρτυρες που μαρτύρησαν στον καιρό της τουρκοκρατίας. Έχουμε πάρα πολλούς Αγίους. Οι περισσότεροι από τους νεομάρτυρες είχανε εξωμώσει, είχανε αρνηθεί τον Χριστό δια πολλούς και διαφόρους λόγους και αιτίες και συμπτώσεις. Αλλά μετεμελήθησαν και ομολόγησαν, εμαρτύρησαν και στεφανώθησαν και υπάρχουν Άγιοι στον ουρανό. Το παράδειγμά τους είναι πάρα πολύ όμορφο.
είναι ζωντανό. Όποιος διαβάζει τους νεομάρτυρες γίνεται όλος πυρ και ποθεί και αυτός να μαρτυρήσει. Από τους νεομάρτυρες θα σας αναφέρω ένα, το όνομα Ιωάννης. Αυτός ομολόγησε τον Χριστό μας ενώπιον του κατή, του δικαστή, του Τούρκου δικαστή, ότι ο Χριστός εστί ο Θεός μου και ο Μωάμεθ είναι ο πλάνος και είναι πλάνος και ψευδοπροφήτη. Αφού τον τυράννησε ο δικαστής και τον έκλεισε στη φυλακή, έλαγε να ακολουθήσει η Μεγάλη Εβδομάδα. Παρεκάλεσε τον Θεό ο νεομάρτης Ιωάννης να μαρτυρήσει κατά την ημέρα του Αγίου Πάσχα και ησυχούστη, και την ημέρα του Αγίου Πάσχα τον κάλεσε εις δευτέραν απολογία ο δικαστής και του λέγει, α, όταν τον πήραν οι στρατιώτες και τον οδηγούσανε στο δικαστήριο και μπαίνοντας μέσα στον δικαστικό χώρο, όλος πυρ, όλος αγάπη, όλος Ανάσταση και Πάσχα μέσα του, προχωρώντας έψαλε το Χριστός Ανέστη. Έψαλε το Χριστός Ανέστη τρελός από χαρά. Τον φωνάζαν οι Τούρκοι, παλάμβουσες, του λέγαν, τι είναι αυτά που λες, αυτός Χριστός Ανέστη, φώναζε, έψαλε. Και τελικά, αφού καταδικάστηκε να τον αποκεφαλίσουν, τον πήραν οι στρατιώτες εν συνεχεία και τον οδηγούσανε στην πλατεία όπου θα γίνει το θέαμα όλου του κόσμου, οι δε χριστιανοί μας επροσήφιαντο. Παρακαλούσαν τον Θεό ο μάρτης να νικήσει, να στεφανωθεί πως κατεσχύνει του διαβόλου και των Μωαμεθανών. Και όπως και γίνεται, πηγαίνοντας προς το μαρτύριο, τόσον έτρεχε ο νεομάρτης να φτάσει το γρηγορότερο στο σπαθί, στην κρεμάλα, για να αναχωρήσει για τον ουρανό, και από την τρεχάλα και, και τη χαρά του πάτησε τον Τούρκο, τον έναν και τον άλλον, τους στρατιώτες, και του λέγανε, μα πού πηγαίνεις εκεί, γκαούρι, λέει, στε πανηγύρι πηγαίνεις, που ξέρεις εσύ που πηγαίνω εγώ, του λέει. Και όταν έφτασε εκεί στον τόπο της καταδίκης, του λέει τον Τούρκο, σκεφτείτε τώρα θάρρος και ομορφιά, αν είσαι παλικάρ μπορείς να με πάρεις με τη μία. Εκείνος φούντωσε ο εγωισμός και πως δεν μπορώ, λέει. Τον δίνει μια με το σπαθί έξω το κεφάλι. Ένας επίσης νεομάρτης, χαριτωμένος, θα οδηγεί τον εις απολογία. Όλοι αυτοί οι Τούρκοι σου λέει, το θα τον κάνουμε, λέει, να σε δύσει, θέλοντας και μη θέλοντας. Τι θα κάνει, λέει. Τρώσαν όλο το δάπεδο με σταυρούς. Κάνανε σταυρούς και το ζώο. Δεν υπήρχε τόπος που να πατήσει και να μην πατήσει πάνω σε σταυρό. Τι θα κάνει, θα πατήσει σε σταυρό, λέει. Μόλις είδε μπροστά του την παγίδα στημένη, φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, και την βέβαια το Άγιο Πνεύμα είχε μαζί του, παίρνει ένα σταυρό στο χέρι του, τον σηκώνει ψηλά και λέει, ο Χριστός μου σε ένα σταυρό σταυρώθηκε, όχι σε πολλούς. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και πατούσε πάνω στο σταυρό και προχώρησε. Τους ακύρωσε όλη την παγίδα και τους έβγαλε άχρηστους. Βλέπουμε αυτό τον έφος των νεομαρτύρων τόσον, να είναι τόσον θερμή, και έτσι είναι στους χρόνους, όχι βέβαια πολύ μακριά, πολύ πίσω, και όμως να έχουν την ιδία μαρτυρική θέληση και αγάπη, και επίσης να στεφανώνονται έτσι όπως και οι παλιοί μεγαλομάρτυρες.
Ο ίδιος ο Θεός είναι. Και τώρα και τότε και τώρα και θα είναι. Και το Άγιο Πνεύμα το αυτό, όπως ενίσχυσε εκείνος, θα ενισχύσει και εμάς, εάν η αγάπη και η ασπαθρία του Θεού θελήσει και μας ελεήσει και συγκαταβεί και μας αξιώσει να δώσουμε κι εμείς την καλή ομολογία ενώπιον αθέων, ενώπιον ασεβών, και να αξιωθούμε κι εμείς του μαρτυρίου, διότι τα έργα μας είναι τόσο άχρηστα, οι αμαρτίες μας είναι τόσες πολλές, τα πάθη μας θηρία ολόκληρα. Θα μας σώσει ένα μαρτύριο, μια ομολογία. Σκεφτείτε τη ομορφιά όταν ομολογήσει ένας χριστιανός στη σημερινή εποχή, να ομολογήσει ενώπιον ασεβών την θεότητα του Χριστού, την θεότητα την δρυσυπόστατο, και χωρίς να ψηφίσει το γεγονός, αποθέμοντας να βρεθεί ομολογητής, και για μια στιγμή να τον πάρουν οι άγγελοι και να αρχίσουν τα ουράνια εμβατήρια της νίκης και των επένων. Όλοι μας λέμε, μα πώς θα μαρτυρήσουμε? Εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε έναν πονόδεντο. Πονόδεντο. Εγώ πρώτος είμαι. Μας αγγελώνει μία βελόνα, μια οτιδήποτε, και αμέσως αρχίζουμε να πονούμε, να φωνάζουμε, θέλουμε υνοπνεύματα, θέλουμε το ένα το άλλο. Και λέμε, θα μαρτυρήσουμε εμείς με τόσο αφαιρέπονο τρόπον και λοιπά. Μόλις πονέσουμε λίγο, ό,τι και μας λέει, τρέχουμε στο γιατρό, στα φάρμακα. Μα εκεί δεν θα είναι τέτοιες περιπτώσεις, εκεί θα είναι μαρτύρια σκέτα. Φοβερά πράγματα θα είναι. Τι θα γίνει τότε? Ο πόθος υπάρχει. Αλλά το μεν πνεύμα πρόθυμος ειδεσάξει, αντιστέκεται, αντιδρά, δεν θέλει να υπομείνει πόνο και θλίψη. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα ενός μάρτυρος, ενός παιδιού που μαρτύρησε πολύ παλιά, και να δείτε πως μαρτυρεί ο άνθρωπος και πως σύν το πειρασμό και η έκβαση. Ο Θεός καλεί έναν άνθρωπο στο μαρτύριο, ενώ προηγουμένως ήταν εντελώς δειλός και αφαιρέπονος, μετά γίνεται θηρίο. Μα πως? Ακούστε, ένας ηγεμόνας θα πήγαινε σε πόλεμο, και όπως συνήθιζαν πήγαιναν στο μαντίο και ζητούσαν πληροφορία από το μαντίο, από τον δαίμονα, να τον πει εάν θα νικήσει ή όχι στον πόλεμο. Και αυτός ο ηγεμόν πήγε και ρώτησε το μαντίο, θα νικήσει ή όχι. Και απαντά το μαντίο ο δαίμονας και του λέει ότι θα σου απαντήσω εάν βγάλεις από την πόλη σου τα λείψανα του ιερομάρτυρος Βαβίλα και των τριών παιδών. Αφού είναι έτσι, διατάσσει τους χριστιανούς να πάρουν τα άγια λείψανα αυτών των Αγίων, να τα βγάλουν έξω της πόλεως, για να μπορέσει ο διάβολος να το απαντήσει ναι ή όχι για τον πόλεμο. Οι χριστιανοί μας, μεγάλοι και μικροί και παιδιά, παίρνοντας τα Άγια Λείψανα, τα έβγαζαν με ψαλμούς και με ύμνους, και έλεγαν τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, οφθαλμούς έχουσιν και ουκόψιντε, ότι έχουσιν και κακούσιν και τα λοιπά.
όμοιοι γέννητον λεϊπιούντες αυτά και τα λοιπά. Ο ηγεμόν όταν άκουσε όλα αυτά, λέει αυτοί μας βρίζουν με αυτά που λέμε, και στέλνει τους στρατιώτες και συλλαμβάνει ορισμένους μεταξύ αυτών που συνέλαβαν οι στρατιώτες, συνέλαβαν και ένα νεαρό παιδί 18 ετών, τον Μαθεόδωρο. Αυτόν τον Θεόδωρο τον κρέμασα πάνω σε ένα στήλο, του βγάλανε τα ρούχα και μετά πήρανε χειράδρυ, δηλαδή σιδερένια χέρια με νύχια και με μαχαίρια μπροστά, και του ξύνανε το σώμα και του κάνανε αυλακές και το αίμα να τρέχει ποτάμι. Τώρα ζωντανό όπως ήταν το παιδί κρεμασμένο, το ξύνουνε συνέχεια όλα τα μέλη του, και είχα γίνει ένα σφαγείο έχει γίνει. Και μετά από το πρωί μέχρι το βράδυ οι στρατιώτες άλλαζαν ο ένας κατόπιν του άλλου και το κάνανε εντελώς νεκρό. Και αφού είδαν ότι θα πεθάνει πλέον και δεν έχει ζωή, τον ξεκρέμασαν και τον δώσαν στους συγγενείς του. Το πήραν το παιδί συγγενείς, το πήγαν στο σπίτι, άφησαν τις περιποίησεις κλπ. Το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Άρχισαν να του λένε, παιδί μου, λέει, πώς, είπαν πατέρας, μητέρα κλπ, πώς έκανες υπομονή, πώς δεν γόγγισες, πώς δεν φώναξες. Να σας πω, όταν με κρέμασαν απάνω στο ξύλο και άφησαν οι στρατιώτες να με σκίζουν με εκείνα τα σιδερένια ακμηρά χέρια, άρχισα να πονάω και ο πόνος πήγαινε μέχρι την καρδιά μου και είπα, ταλέπορε Θεόδωρε, κάνε υπομονή σε αυτόν τον πόνο για να αποφύγεις τον αιώνιο πόνο της κολάθειας. Και σφίγγοντας τη σκέψη πάνω, ή θεμελιώνοντας τη σκέψη πάνω σε αυτό το λογισμό της κολάθειας, είπα, θα κάνω υπομονή. Και εκεί που θεμελίωσα σε αυτόν τον λογισμό και την απόφαση, βλέπω να έρχονται τρεις νέοι πανέμορφοι, και ο ένας κρατούσε μία λεκάνη από ουράνιον μύρον, ο άλλος κρατούσε πιτετάκια στα χέρια του και με πλησίασαν, και ο τρίτος έπαιρνε ένα πιτετάκι, το βουτούσε μέσα στο άρωμα και μου το άπλωνε στο πρόσωπο. Και από την ευωδία αυτή του ουράνιου μύρου δεν καταλάβαινα πλέον ούτε πόνο, ούτε θλίψη, ούτε τίποτε. Ζούσα μία μακαριότητα και μία αγγελική κατάσταση. Καλύτερα ποτέ να με κατέβαζαν από το ξύλο, και χρόνια να με ξύνανε, θα ήμουν ευτυχή. Και εδώ βλέπουμε ότι στα μαρτύρια επεμβαίνει υπερφυσικός ο Θεός, και ο Θεός είναι αυτός που ξεκινάει το μαρτύριο και το τελειώνει. Εάν μη το θεϊκό μου πυρ δεν πυρπολήσει την καρδιά, την ψυχή του ομολογητού, είναι αδύνατον ανθρωπίνος να δώσει ο άνθρωπος την μαρτυρία του Χριστού και να υπομείνει γενναίος και θριαμβευτικά το μαρτύριο. Γι' αυτό όταν θα μας λέγει ο λογισμός ότι μα πώς θα κάνεις το μαρτύριο, πώς θα το υπομείνεις, κοίταξε πόσο δεν μπορείς να σηκώσεις και τον ελάχιστο πόνο, τότε να πιστεύουμε ότι τότε όταν ο Θεός κρίνει να μαρτυρίζω, θα έρθει ο ίδιος ο Χριστός, θα στείλει το Άγιον του Πνεύμα, θα στείλει το πυρ το ουράνιο, θα με πυρπολήσει και θα μου δώσει την δύναμη του μαρτυρίου. Όπως βλέπουμε τα πράγματα να εξελίσσονται εις τον κόσμο, και όπως πιστεύουμε από όσα η Εκκλησία μας έχει πληροφορήσει προφητικά,
Οι δύσκολοι καιροί μας πλησιάζουν. Ίσως να είμεθα στον εξωτερικό κύκλο και εν συνεχεία θα προχωρούμε στον κατόπιν και στον κατόπιν και θα φτάσουμε στο κέντρο. Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει ουσιαστικά θα είναι το ενός εστιχρία. Να ετοιμαζόμεθα ολοένα και πνευματικότερα, να ετοιμαζόμεθα ψυχικά, να καθαρίζουμε τον εαυτό μας από κάθε αμαρτία, να μετανοούμε για την αμαρτία που έχουμε και με ό,τι μπορεί να πράξουμε στη συνέχεια, ώστε να βρεθούμε όσο γίνεται καλύτερα προς αυτό το τέλος. Δεν ξέρουμε αν και στις ημέρες μας φτάσουμε το μαρτύριο. Οι γονείς θα πρέπει να επιμεληθούν την πίστη στα παιδιά τους, να εμφυτεύσουν, να μεταλαμπαδεύσουν τη δική τους πίστη, την δική τους ορθοδοξία στα παιδιά τους, να τους αναπτύσσουν το θέμα της θεότητος, να πιστεύσουν στο Θεό, διότι κλονίζονται τα παιδιά από το πνεύμα της απιστίας και τούτο διότι παντού επικρατεί η απιστία. Διότι εάν τα παιδιά μας δεν θα έχουν πίστη γενναία στην ψυχή τους, πώς θα αντιμετωπίσουν μεθαύριο τον προφητευμένο αντίχριστο, πώς θα αντιμετωπίσουν τους πολλούς υπάρχοντας αντιχρίστους, όπως είναι οι χιλιαστές και τόσοι άλλες φοβερές αιρέσεις, εάν δεν έχουν καθαρά την πίστη στο Χριστό. Βέβαια θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο να γίνουν ίσως στο μέλλον ορισμένες ομιλίες γύρω από την πίστη στο Θεό, από αποδείξεις της υπάρξεως του Θεού, ώστε τα παιδιά να γίνουν, να αποκτήσουν θεμέλιο, διότι χωρίς θεμέλιο ένα σπίτι πέφτει, να αποκτήσουν θεμέλιο γενναίο, γερό, σταθερό της πίστεως μέσα τους, ώστε να αντιμετωπίσουν μεθαύριο την άθληση πάνω στην πίστη της θεότητος του Χριστού μας. Θα πρέπει να αναλάβουμε έναν αγώνα όλοι μας να βοηθήσουμε τα παιδιά, διότι όπως διαβλέπω, παρά την καλή τους προαίρεση και απλότητα που τα διακρίνει, στο θέμα της πίστεως είναι αδύναμα. Και τούτο διότι δεν βρήκαν ό,τι εμείς βρήκαμε από την πατρίδα. Εδώ βρήκαν αδύνατα πράγματα και επομένως είναι πάρα πολύ φυσικό να είναι και αυτά αδύναμα, και θα πρέπει να τα δυναμώσουμε, να τα εμψυχώσουμε την πίστη. Αυτό το μάθημα βέβαια θα ανήκει στο μέλλον και να μας βοηθήσει ο Θεός να το κάνουμε, διότι θα είναι μεγάλη ευεργεσία για τα παιδιά. Όπως γνωρίζετε, η μικρή μας αποστολή έληξε και θα αναχωρήσουμε και θα σας παρακαλέσουμε να ευχηθείτε, να ευχόσαστε μάλλον, να αξιωθούμε και πάλι του χρόνου
να ανταμώσουμε, να αλληλοπαρακληθούμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Εμείς από πλευράς μας σας ευχόμεθα πάρα πολύ, και έτσι θα παρακαλέσουμε και εσάς να εύχεστε για μας, ώστε να έχουμε την υγεία και την δύναμη να ερχόμεθα και να παρέχουμε αυτή την ελάχιστη και μικρά βοήθεια. Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νύχαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενους και των σκορπινάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.